Οπότε, εμένα το έχει χαθεί η μπάλα, λοιπόν, και συνεχίζω. Για την μπάλα θα δούμε... μας μιλήσεις. Όχι, δεν θα σας μιλήσω για την μπάλα, πρώτα θα σας μιλήσω για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, να δούμε λίγο τι έγινε. Το λάθος έφτασε στη Μελβούρνη. Το λάθος έχει γίνει από την ομάδα του. Η ομάδα του έχει καταθέσει αίτημα για βίζα, αλλά για λάθος βίζα. Έπρεπε να κατατεθεί για συγκεκριμένη βίζα που αφορά ιατρική εξαίρεση. Εκεί έγινε το θέμα, εκεί έγινε το πρόβλημα, το κόλλημα, εκεί προέκυψε. Οπότε όταν έφτασε στο αεροδρόμιο και είδαν τη λάθος βίζα, τον σταματήσανε. Νομίζω ξέρανε κιόλας ότι υπάρχει όλο αυτό το σκηνικό, ήταν προετοιμασμένοι ότι θα αφιχθεί ο Τζόκοβιτς. Ζήτησαν από την κυβέρνηση της Βικτόριας που του είχε χορηγήσει την ιατρική εξαίρεση να την πιστοποιήσει γραπτός και εκεί αρνήθηκαν να την πιστοποιήσουν γραπτός. Μάλιστα. Οπότε δεύτερο πρόβλημα έδωσαν εκεί. Έδωσαν λαβή στον Πρωθυπουργό. Ακριβώς. Έδωσε δεύτερο πρόβλημα μήνυμα... εκεί. Εκεί έμεινε για πολλές ώρες σε απομόνωση. Δεν είχε ούτε πρόσβαση στο κινητό του. Ήταν υπό αστυνομική φύλαξη κιόλας. Όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή ταλαιπωρήθηκε πολύ. Είναι ένα θέμα αυτό όλο λίγο υπερβολικό, κατά την άποψή μου. Τώρα, μετά από την παροδορών, το θέμα άρχισε να σοβαρεύει πολύ. Έτσι είναι να πάρει και πολιτικές διαστάσεις, δηλαδή διαστάσεις διπλωματικού επεισοδίου, γιατί δεν μπορούσε να επικοινωνήσει ο Υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας με τη Μελβούρνη, λόγω και της διαφοράς της ώρας και ήταν προχωρημένη ώρα εκεί. Κάλεσε τον πρέσβη της Αυστραλίας στο Βελιγράδι σε συνάντηση και απαιτούσε να φύγει ο Τζόκοβιτς και να απελευθερωθεί, όπως είπε, από το αεροδρόμιο γιατί του Λαμαρίν. Ακριβώς, αργά, με δύο αστυνομικούς έξω από το. Ήταν ξεχωριστά από την ομάδα του. Η ομάδα του περίμενε στο αεροδρόμιο. Αυτός, επειδή ήταν ο μόνος ανεμβολίαστος από την ομάδα, ήταν σε ξεχωριστό χώρο, το οποίο ήταν, ο οποίος ήταν υποφύλαξη χώρος. Αργά το βράδυ, ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνδρ Βούτσιτς, μίλησε τηλεφωνικά μαζί του. Κατάφερε να επικοινωνήσει με τον Τζόκοβιτς τηλεφωνικά. Του δήλωσε τη συμπαράστασή του. Του είπε ότι γίνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες από την πλευρά της Σερβίας για να λυθεί η ταλαιπωρία του. Τα ξημερώματα της Ελλάδας, ώρα Ελλάδας, ο Τζόκοβιτς μεταφέρθηκε σε ένα ξενοδοχείο στο Κάλτον. Είναι ένα ξενοδοχείο το οποίο διαμένουν πρόσφυγες, μετανάστες. Μένουν και χρόνια εκεί, δεν είναι και οι καλύτερες συνθήκες δηλαδή. Ο πατέρας του βγήκε, έκανε δηλώσεις, βγείτε στους δρόμους, είναι πέρα από τον Τζόκοβιτς όλο αυτό, είναι θέμα ελευθερίας. Μπουρλώτια σε την κατάσταση και εκεί. Είχαν ξεφύγει οι Σέρβοι. Και τελικά τα νεότερα είναι ότι απέρριψαν την βίζα, προχώρησαν ουσιαστικά σε απέλασή του. Του είπαν ότι πρέπει μέσα στη μέρα να έχει αποχωρήσει από την Αυστραλία. Παρ' όλα αυτά, οι δικηγόροι του κάνουν κάποιες τελευταίες προσπάθειες. Μήπως και μπορέσουν να το λύσουν το θέμα και να αγωνιστεί. Όπως είπε και ο κύριος από την Μελβούρνη, πολύ δύσκολα νομίζω θα γίνει αυτό. Αν δεν είχε γίνει το λάθος, πατήσανε πάνω στο. Πότε θα έπαιζε. 17 ξεκινάει, αν δεν κάνω λάθος. Στις 17. Δεν είχαν τον χρόνο να φτιάξουν άλλη βίζα. Νομίζω ότι όλο το λάθος έγινε στο αίτημα. Έγινε αίτημα για λάθος βίζα. Πατήσανε οι άλλοι πάνω σε αυτό, γιατί είχε γίνει και όλος ο ντόρος ότι γιατί πήρε ο Τζόκοβιτς την εξαίρεση. Σου λέει, αυτό δεν έχει κάνει το σωστό. Στο καλό. Στο καλό. Υπήρξαν αντιδράσεις και τους καθηγητές του, οι οποίοι είπαν, παιδιά, εδώ υπάρχουν... Ο αδελφός του Μάρεϊ έκανε μία δήλωση, η οποία για τένις είναι αρκετά. Δεν τις βλέπουμε στο τένις. Είπε ότι εγώ, λέει, αν ήμουνα, δεν θα έπαιρνα ποτέ. Και γελούσαν δίπλα οι συναθλητές του. Δηλαδή, είχε πάρει πολύ διάσταση θέμα. Θέμα. Έπρεπε να το έχουν προσέξει. Δηλαδή, όλα ξεκινάνε από την ομάδα του. Αφόσον λοιπόν είχε γίνει όλο αυτό το ζήτημα και ο ντόρος, έπρεπε να έχουν πάρει και τις σωστές κινήσεις, να έχουν κάνει και τη σωστή βίζα. Φταίνε και